Καλησπέρα σας κύριε Σίκογλου. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Σίκογλου, μιλάμε για μια τραγωδία την οποία δεν μπορούν ούτε ενήλικες να διαχειριστούν, ειδικά αν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια, αλλά πόσο μάλλον αν μιλάμε και για παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε μια τρυφερή ηλικία, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός. Για την πόλη μας αυτά δεν συμβαίνουν πολύ συχνά. Μιλάμε για πολύ σπάνια. Μπορεί να έχει πάρα πολλά χρόνια που να έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Σε σχολείο δεν έχει ξανασυμβεί, όσο τουλάχιστον εγώ θυμάμαι. Αυτό που κάναμε ως κέντρο, του οποίου είμαι και ιδιοκτήτης, είπα να βοηθήσουμε και μόνο. Να βοηθήσω, γιατί σίγουρα είναι και θα πέσει μεγάλο βάρος λογικά στους συναδέλφους του Δήμου ή των κρατικών φορέων, δεν ξέρω. Για να όσο γίνεται περισσότερο να βοηθήσω για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά λόγω επαγγέλματος ότι δεν πρέπει να μείνει κάτι και να μην το ξεπεράσει κάποιο παιδί από αυτά, ιδιαίτερα της έκτης τάξης. Συναντήσατε ήδη το πρώτο από τα παιδιά, κύριε Σίκογλου? Σήμερα έχω το πρώτο ραντεβού. Ως τώρα, σε αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει 4 και αναμένονται και άλλα. Από τα παιδιά τα οποία ήταν παρόν στο γεγονός. Ήταν εκεί, γιατί είναι και παιδιά που δεν είναι της τάξης. Είναι και άλλων τάξεων που ήταν εκεί, τα οποία έχουν μια, φαντάζεστε, μια εικόνα και μια εμπειρία πάρα πολύ αρνητική. Κάποια, ένα παιδάκι μου, από ό,τι μου είπαν οι γονείς, δεν μπορεί πάει στο σπίτι των γονιών, δεν θέλει να είναι στη γιαγιά. Άλλο παιδάκι δεν μπορούσε να κοιμηθεί και συνέχεια κλαίει. Άλλο παιδάκι έχει συνέχεια την εικόνα αυτή του Βασίλη στο μυαλό του. Καταλαβαίνετε ότι είναι οδυνηρό για τα μικρά παιδιά όλο αυτό. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Σίκογλου, και δεν ξέρω αν υπάρχει για απάντηση. Πώς μπορεί ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να διαχειριστεί την απώλεια, όταν μιλάμε και για ένα συνομήλικό του? Βέβαια, ισχύει και σε περιπτώσεις απώλειας δικού του ανθρώπου, αλλά σε αυτή την περίπτωση, τώρα, όταν υπάρχουν και εικόνες από ένα συμβάν, είναι δυσκολότερο, φαντάζομαι. Φανταστείτε ότι είναι τρομακτικές οι εικόνες αυτές για ένα παιδί. Και φυσικά ένα παιδί δεν θα μπορέσει να το ξεχάσει ποτέ τη ζωή του ολόκληρη, όλο αυτό το γεγονός. Αλλά τουλάχιστον αυτό που προσπαθούμε είναι να μειωθεί όσο γίνεται αυτή η αρνητική εμπειρία. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, είναι ότι ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες δεν αντιλαμβάνεται την απώλεια. Δεν αντιλαμβάνεται πώς είναι να σου λείπει κάτι, για να πεθαίνει κάτι. Πόσο περισσότερο ένας συμμαθητής σου, ένας φίλος σου, ένας γνωστός, τέλος πάντων, μέσα στο ίδιο το σχολείο. Και με αυτόν τον εδυνηρό τρόπο, με αυτόν τον τραγικό τρόπο, και πόσο περισσότερο το να το βλέπεις να συμβαίνει αυτό. Ο γονιός πώς μπορεί να διαχειριστεί, κύριε Σίκογλου, τέτοιες καταστάσεις? Τι μπορεί να εξηγήσει στο παιδί πριν απευθυνθεί σε εσάς τους ειδικούς, που θα ακολουθήσει μετά άλλη διαδικασία? Το παιδί, ο γονιός καθαρά πρέπει να είναι, και μόνο μπορεί να είναι, υποστηρικτικός στο παιδί, όχι να του κάνει τα χατήρια, αλλά να είναι υποστηρικτικός και να του λέει ότι εγώ είμαι εδώ, δεν μη φοβάσαι και δεν θα γίνει κάτι και θα το ξεπεράσουμε μαζί. Και βεβαίως να του κάνει όσο γίνεται περισσότερο να το βγάζει έξω από το σπίτι, να μην έχει επαφή πάρα πολύ με ηλεκτρονικά, τηλεοράσεις και όλα αυτά, και πολύ περισσότερο με τις ειδήσεις και με ό,τι περιστρέφεται γύρω από αυτό το θέμα. Και όσο γίνεται να του δώσει να καταλάβει, με πολύ απλά λόγια, με παιδικά λόγια, το τι είναι ο θάνατος, και που μπορεί να το κάνει, γιατί και εμείς αυτό κάνουμε, τι είναι ο θάνατος και τι γίνεται αυτό το άτομο το οποίο αγαπάμε και πού πήγε και πώς θα το θυμόμαστε. Και πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας με τη μνήμη του, και όχι με τη μνήμη της εμπειρίας της αρνητικής, του γεγονότος δηλαδή που βίωσε το παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να αντικαταστήσει όλη αυτή την αρνητική εμπειρία με κάτι θετικό και να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του και να μην φοβάται το θάνατο όσο θα το φοβάται αν υπάρχει αυτή η αρνητική εμπειρία μέσα του. Είναι καλό το ότι έμεινε το σχολείο κλειστό για κάποιες μέρες για να δοθεί αυτός ο χρόνος να διαχειριστείτε καταστάσεις? Βεβαίως. Βεβαίως πρέπει. Πρέπει να απομακρυνθούν λίγο τα παιδιά από το συγκεκριμένο περιβάλλον,
να αρχίσουν να συνειδητοποιούν το γεγονός και μαζί με την συνειδητοποίηση του γεγονότος να συνειδητοποιούν και το περιβάλλον το οποίο θα πάνε, το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο. Όταν λέω έτοιμο, θα πρέπει να έχουν πει οι πόρτες να είναι όπως πριν και ακόμη καλύτερο και να μην υπάρχει ίχνος ανάμνησης από το τι έγινε. Mm-hmm. Τώρα βέβαια όταν μου λέτε δηλαδή ότι υπάρχει παιδί το οποίο ούτε στο σπίτι του δεν θέλει να επιστρέψει, κυρία Σίκουγλου, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να επιστρέψουν σε εκείνο το χώρο στο σχολείο. Ενδεχομένως να υπάρχει μια άρνηση και σε αυτό το κομμάτι. Θα υπάρξουν και αυτά τα παιδιά, τα οποία θα δούμε τι θα κάνουμε, θα το συζητήσουμε και με τους γονείς, θα δω πώς μπορεί να επιστρέψουν τα παιδιά. Θα δούμε εδώ και με τη συνάδελφο, θα κοιτάξουμε να δούμε πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να επιστρέψουν, να επαναενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον το συγκεκριμένο. Αν δεν γίνεται στην τελική, θα αλλάξει σχολείο ή θα δούμε αν μπορέσει να πάρει κάποια παράταση έτσι ώστε να περάσει λίγο ο καιρός. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι ο καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος για όλα αυτά, αλλά αυτός ο χρόνος να περνάει με τη συνειδητοποίηση του γεγονότος προς το θετικό. Δηλαδή ότι, αυτό σίγουρα εντάξει, ισχύει έγινε για όλους τους υπόλοιπους, κύριε Σίκογλου, για την ίδια την οικογένεια. Φαντάζομαι ότι δεν έχει κάποια εφαρμογή αυτό για τους γονείς, για το αδερφάκι του παιδιού. Θα πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτό, να το διαχειριστούν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γιατρευτεί η πληγή αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γιατρευτεί στους γονείς. Οι γονείς θα το θυμούνται μια ζωή. Απλά αυτό που θα κάνουν είναι να το ξεπεράσουν με την έννοια του ότι να συνεχίσουν να ζουν για το παιδί το οποίο έχει μείνει πίσω, το οποίο πρέπει να το βοηθήσουν να ξεπεράσει και την απώλεια του αδερφού του. Είναι πάρα πολύ δύσκολα για την οικογένεια, ούτε καν μπορούμε να το διανοηθούμε όλοι μας. Mm-hmm. Απλά μπορούμε να πάρουμε μία γεύση αν μπορέσουμε να μπούμε στη θέση τους λίγο, αλλά δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε σίγουρα. Είναι καλό τουλάχιστον υπό αυτές τις συνθήκες, κυρία Σίκογλου, ότι υπάρχουν ήδη οικογένειες οι οποίες έχουν απευθυνθεί σε εσάς, έχουν ζητήσει βοήθεια. Σίγουρα θα γίνει ευκολότερη αυτή η δύσκολη διαδικασία με τη βοήθειά σας. Και σας βέβαια και μέσω εσάς τους, προτρέπω και τους υπόλοιπους γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Δεν υπάρχει λόγος να κολλάνε για κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν οτιδήποτε. Το είπα ότι είναι δωρεάν, το ανακοίνωσα και το εννοώ. Και θα γίνει δωρεάν όλες οι συνεδρίες όσες χρειαστούν. Κύριε Σίκογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Αξιέπαινε η πρωτοβουλία σας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλη την τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία μου.